Φίλοι και φίλες του Άπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαστε στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας, όπου ήρθαμε να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της Ελευθερούπολης. Η Ελευθερούπολη, η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας και κληρώθηκε στο δεύτερο όμιλο. Μαζί μας έχουμε τον νέο προπονητή της Ελευθερούπολης, ήταν στον Απόλλωνα Χαλανδρίου και πρώτη φορά πρώτος, έτσι, ο Πέτρος Αντωνίου. Ναι, δεν είναι ακριβώς πρώτη, είναι δεύτερη φορά. Πολλά χρόνια ήμουν με ακαδημίες, τελευταία χρόνια μόνο με ατρικά. Είναι μια πολύ καλές καταστάσεις, πολύ καλές συνθήκες για να προπονητή να δουλέψει. Πέτρο, μου αναφέρεις και τους συνεργάτες σου στο team. Ναι, είναι ο Πάρης ο Πάτσιος, ο οποίος είναι ο συνεργάτης μου, παύλα βοηθός προπονητής γυμναστής, και είναι και ο Πάνος ο Ζάχος, ο προπονητής των τροματοφυλάκων. Λοιπόν, η Ελευθερούπολη κληρώθηκε στο δεύτερο όμιλο. Πώς είδες τον όμιλο, ποια είναι η άποψή σου? Εμείς από την αρχή έχουμε πει με τα παιδιά να φτιάξουμε ένα σύνολο το οποίο να μην μας ενδιαφέρουν ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Είναι ένα κράμα παιδιών που προέρχονται από την Ακαδημία μαζί με κάποια έμπειρα παιδιά. Δεν αγχωνόμαστε καθόλου για το αποτέλεσμα και δεν μας αγχώνει κανένας αντίπαλος στην πορεία. Είναι ένας όμιλος ο οποίος δεν έχει κάποιο μεγαθύριο, αλλά εμείς θέλουμε να παίξουμε την μπάλα μας. Ποιος θα είναι ο στόχος της Ελευθερούπολης στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας? Όμορφο ποδόσφαιρο είναι το πρώτο. Εξέλιξη των ποδοσφαιριστών είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι το κάθε παιχνίδι να το βλέπουμε διαφορετικά. Να σωθούμε το γρηγορότερο ώστε να αποδώσουμε ακόμα καλύτερα και να εκπαιδευτούν καλύτερα τα παιδιά μας. Πώς κυλάει η προετοιμασία? Είσαι ευχαριστημένος γιατί η πρεμιέρα είναι τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάτε. Είναι έτοιμη η ομάδα? Μετά την αποχή τη μεγάλη λόγω καραντίνας, βρήκαμε λίγο χρόνο. Εμείς κάναμε 1,5 μήνα προπόνηση πριν φύγουμε για διακοπές. Μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Ερχόμενοι εδώ, μέσα Αυγούστου, τα παιδιά δίνουν τον καλύτερο σε αυτό. Υπάρχει τρομερή ενέργεια, τρομερή ζωντάνια που σου δίνει ό,τι σχεσένα σαν προπονητή να δουλέψει ακόμα περισσότερο. Όλα κυλάνε όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Η συνεργασία σου με τη διοίκηση? Η διοίκηση είναι πάντα στο πλευρό της ομάδος. Η διοίκηση τα παρέχει όλα. Από φροντιστές, φυσικοθεραπευτές, άτομα που τρέχουν για έξω γηπεδικά. Εμείς ανεπηρέαστοι μέσα στο γήπεδο κάνουμε αυτό που μπορούμε χωρίς να μας επηρεάζει τίποτα άλλο. Ωραία. Τι να περιμένουμε από την Ελευθερούπολη στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας? Τι υπόσχεται ο προπονητής της ομάδας, ο Πέτρος Αντωνίου? Σίγουρα θα δείτε μια ομάδα που θα έχει μια αγωνιστική ταυτότητα. Είναι το μόνο σίγουρο. Και σίγουρα θα δείτε ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Αυτό, γι' αυτό μοχτούμε κάθε μέρα, για να παίζουμε το ποδόσφαιρο και να αποκτήσουμε κι εμείς μια ταυτότητα. Από εκεί και πέρα, το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά θα δείξει πορεία. Άπαντες παρόντες οι παίκτες ή υπάρχουν κάποια προβλήματα τραυματισμών? Όχι, είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί. Κατεβαίνουμε με πλήρη ομάδα το Σαββάτο. Ωραία. Θα σου αναφέρω δύο ονόματα να μου πεις. Πρώτο όνομα, Χρήστος Βλάχος. Ο Χρήστος είναι φίλος, αδερφός. Νομίζω είναι ένα άτομο το οποίο μόνο να μάθεις και να πάρεις. Ατελείωτες συζητήσεις, ατελείωτοι προβληματισμοί και του εύχομαι τα καλύτερα, αν και μιλάμε καθημερινά για τα πάντα, τα καλύτερα. Δεύτερο όνομα, Φίλιππος Κοτσάφτης. Φίλιππος είναι η ψυχή του Απόλλωνα, είναι ένα άτομο και το οποίο θα κάθε προπονητής ανορευόταν σαν γενικό αρχηγό να έχει κοντά του. Είναι ένα άτομο το οποίο ζει και αναπνέει για την ομάδα και από τέτοια άτομα γενικά εμπνέεσαι και τους έχεις πάντα μέσα στην καρδιά σου. Coach, τώρα ξεκινάτε με τον Χαλκιδονικό, είστε έτοιμοι για την πρεμιέρα? Η ομάδα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Έχει παίξει αρκετά φιλικά, έχει βάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα προετοιμασίας με βαριά πόδια, αλλά είμαστε έτοιμοι για να μπούμε με το δεξί το Σάββατο. Καλή σεζόν με υγεία και κάθε επιτυχία στην ομάδα. Να είστε καλά και εσείς στο έργο σας, παιδιά. Καλή σεζόν.